για να πούμε αρχικά ότι υπάρχει και παρασκήνιο από την άποψη ότι στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, γύρω στα 150-200 μέτρα πιο μακριά από το γήπεδο του Ποσειδώνα Μηχανιώνας, 2-3 αυτοκίνητα με πινακίδες από Κιλκής είχαν βρεθεί σπασμένα και είχαν γίνει κλοπές. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρώτο το κομμάτι του το τι είχε συμβεί, επαναλαμβάνω, στο παιχνίδι το αντίστοιχο του πρώτου γύρου. Το δεύτερο έχει να κάνει με το βαθμολογικό κομμάτι και οι δύο ομάδες είναι στο πρώτο όμιλο και δεν φαίνεται να διεκδικούν κάτι σημαντικό. Δηλαδή να ανέβουν δεν μπορούν, δεν προλαβαίνουν, να υποβιβαστούν ή να πάνε στη διαδικασία των play-out. Επίσης είναι πολύ πολύ δύσκολο γιατί υπάρχει αρκετά μεγάλη βαθμολογική διαφορά τόσο για τον ΠΑΟ Χριστόνης, το σύλλογο από το Κιλκής, όσο και, και για τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά πηγαίνουμε στο βασικό κομμάτι, αυτό που ανέφερες και εσύ, με την καταγγελία που φέρεται ότι ο διαιτητής από την ΕΦΣΥ Καβάλας λέει στον αρχηγό του Ποσειδώνα Μηχανιώνας, για να μεταφέρει στους συμπαίκτες του, καθίστε να χάσετε για να φύγουμε ζωντανοί. Φυσικά υπάρχει και συνέχεια την άποψη ότι με το που μεταφέρθηκε στον πρόεδρο του Ποσειδώνα Μηχανιώνας, στον κύριο Κάλφα, η ατάκα αυτή, ο πρόεδρος του Ποσειδώνα Μηχανιώνας κάλεσε αφενός την αστυνομία, αφετέρου προχώρησε σε μήνυση. Στην συνέχεια μήνυση κατέθεσε και τι σκηνικά και διαδραματίστηκαν σε αγώνα αδιάφορων εμέν της γάμα εθνικής κατηγορίας. Δηλαδή, άμα συζητάμε αυτά για την γάμα εθνική κατηγορία σε αδιάφορο παιχνίδι, φαντάσου τι μπορεί να γίνει στα play-off έτσι μεθαύριο που θα γίνει. Η βαθμολογικός πίνακας πραγματικά δείχνει τον πρώτο με τον δεύτερο και τον τρίτο να είναι πάρα πολύ κοντά. Φαντάσου τι έχει να γίνει εκεί, έτσι. Ναι, ακριβώς. Για να το ολοκληρώσουμε, υπάρχει φυσικά και μήνυση από την πλευρά των ανθρώπων του ΠΑΟΚ Χριστόνης και πιο συγκεκριμένα του Προέδρου της ομάδας, ο οποίος φυσικά δήλωσε ότι όλα αυτά είναι αποκύματα της φαντασίας των ανθρώπων του Ποσειδώνα Μηχανιώνας και ότι μάλιστα στο τέλος της αναμέτρησης που έληξε με 1-0 νίκη υπέρ των γηπεδούχων, του ΠΑΟΚ Χριστόνης δηλαδή, τους κεράσαμε και σάντουιτς τα οποία όμως τα πετούσαν επιδεικτικά έξω από τα αποδυτήρια, σύν το ότι ποτέ στο παρελθόν δεν έχει υπάρξει κάποια ομάδα που να μας κατηγορήσει ή να πει άσχημα λόγια για την φιλοξενία μας. Μάλιστα χαρακτηριστικά επεσήμανε ότι είμαστε πόντι και οι πόντι φημιζόμαστε για την φιλοξενία μας εδώ στην Χριστόνη.